Καλημέρα κύριε Αλεξάκη. Καλημέρα κύριε Καθίστο, μου κάνει Γιώργο. Καλημέρα, τι κάνετε. Εδώ, πώς είστε? Παρόν, ό,τι κάνεις στα αστικά εδώ, στη σκηνή σου και στη δράση σου, μαζί κοντά. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε ορισμένα πράγματα όσο μπορούμε πιο γρήγορα σε σχέση με τη σύνδεση? Νομίζω ότι είστε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης για αυτή τη δραστηριότητα, ότι η σύνδεση της παραγωγικής βάσης με τον τουρισμό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και των περιοχών, αλλά και του ΑΕΠ της χώρας. Θέλετε να μας πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε στα Ιόνια νησιά? Ζητώ συγγνώμη, νομίζω ότι είμαστε ακόμα offline. Δεν σας ακούω λίγο καλά, άμα μπορείτε να το δυναμώσετε. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Σας ακούμε καλύτερα, ναι. Θα βάλω και μια παρουσίαση με τύπου οφτιάξεις για να τιμήσουμε την εκπομπή σας και την προσπάθεια που κάνετε και εσείς. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που δίνεται και στην περιφέρειά μας να παρουσιάσει έτσι, τις δικές της απόψεις πάνω σε ένα σοβαρό ζήτημα όπως είναι αυτό το οποίο μαζίζεται σήμερα, όπου είναι ουσιαστικά η σύνδεση στρατηγική της παραγωγικής βάσης με τον τουρισμό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα share screen. Εννοείται. Έτσι, για να πούμε δύο πράγματα. Η παραγωγική διάρκωση ουσιαστικά της περιφέρειας Ιωνίων είναι σαφώς προσανατολισμένη στο τουριστικό κλάδο, ο οποίος καταλαμβάνει τη μία του λόγου στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το ΑΕΠ της περιφέρειάς μας. Η εμφάνιση της τουριστικής δραστηριότητας στα Ιόνια νησιά διαγράφει μακριά ιστορική διαδρομή, με αναφορές οι οποίες μιλούν για την ένδειξη των πρώτων φαγητών της εποχής κοντά στο 19ο αιώνα. Η περιφέρεια Ιωνίων, λοιπόν, ως αμυγός της τουριστικής, προσφέρει ανεξάρτητες επιλογές για όσους θέλουν να απολαύσουν είδαμε και αποκλειστά από τον ήλιο και τις καθαρές θάλασσες του Ιουνίου. Άλλωστε, στο ορισμένα νησιά βρίσκονται κάποιες από τις πιο δημοφιλείς παραλίες παγκοσμίως. Συνεπώς, θα μπορούσα να πω ότι το συγκεκριμένο πλεονέκτημα της περιφέρειάς μας εδράζεται και αυτό στην ενίσχυση του τουριστικού μοντέλου ήλιου και θάλασσα. Θέλετε να πούμε σε διάλογο, θέλετε να τελειώσω την εισήγηση που ετοιμάσει τελειώσετε. Όπως επιθυμείτε εσείς, δεν ξέρω πώς θέλετε να πάμε. Τελειώστε. Καλύτερα να μην σας διακόπτω εγώ που τελειώστε. Η τουριστική βιομηχανία λοιπόν της περιφερειάς μας βασίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο δίκτυο αυτό. Το ίδιο μαθαίνεται πλέον παροχημένο, δεδομένου και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαστε. Δεν είναι όμως πρόνομο να επιλέγουμε τη δαιμονοποίηση. Θεωρώ ότι αποκτούν να απεμπολίσουν ουσιαστικά πρακτικές πάνω στις οποίες βασίστηκε η απαρχή του τουρισμού. Αντιθέτως, πρέπει να βρισκόμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση και να μην επαναλαμβανόμαστε. Ιδιαίτερα όταν τα δεδομένα είναι απρόβλεπτα και οι συνθήκες είναι αναβαλλόμενες. Είναι γεγονός που σε έχουν γίνει αρκετά λαρκά το παρελθόν, ενώ απουσίασε ουσιαστικά η στρατηγική προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την αλλίωση τελικά του ίδιου του προϊόντος και της αποσπασματικής διαχείρισης αυτού. Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας οδήγησε σε φαινόμενα μονοκαλλιέργειες, με αντίστοιχη σταδιακή κατάληψη, της υπέρχουν και κάθε συναπτή δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν δίνεται όσο πιο ακτική ανάγκη διαφοροποίηση του προϊόντος και η περιφέρεια Ιωνίων μπορεί να υποστηρίξει ενεργά κάθε τουριστικό προϊόν, μέχρι να διακρίνεται ουσιαστικά από ένα πολυσυλλεκτικό υπόβαθρο πουλούσης και ματρέωνης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, περιοχόπηση του κάλους και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, που οποία αντισυμβαίνουν αλλά και παραδοσιακά ποδιά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Η καταστροφική κρίση λοιπόν των τελευταίων χρόνων και επιπρόσθετα η παγκόσμια κοινωνική κρίση της πανδημίας έχει ουσιαστικά οδηγήσει σε ένα πέρα από κάθε αμφιβολία συμπέρασμα. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι η μόνη περίπτωση για να βγει η χώρα από την κρίση της καταστροφής είναι η αναγέννηση της παραγωγής. Στην περιφέρεια μας, λοιπόν, στην περιφέρεια των Ιωνίων, τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικά και ακόμα κοινοποιεί επενδυτικά σχέδια, ενώ παράλληλα λαμβάνουν χώρα σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης των Ιωνίων νησιών. Ο πρωτογενής τομέας, λοιπόν, παραδοσιακά από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των περιφερειών μας, με το τεράστιο πλεονέκτημα της ποιότητας και ποικιλία των προϊόντων, που ουσιαστικά μπορεί να αποτελέσει τον κλάδο που θα δώσει το έναυσμα και θα πυροδοτήσει τις προσπάθειες ανασύγκρισης και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η σύνδεση και η συνεργασία του πρωτογενού τομέα και της ελαφρύνσης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων μπορεί να είναι προσδιορίζοντας την απαραίτητη προσωπική αξία και στις δύο πλευρές. Στο μέλλον, πρωτογενή τομέα λοιπόν εξασφαλίζει συνθήκες άμεσης διάθεσης
της παραγωγής, αλλά και διαφήμιση των προϊόντων της ελληνικής γης και αναγνωσιμότητας σε όλες τις χώρες του κόσμου, τον οποίο οι πολίτες επισκέπτονται και τα Ιόνια νησιά. Στον τουρισμό, απ' την άλλη, προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα και ποιοτική εμπορικότητα, στοιχεία διαφοροποίησης από το μέχρι σήμερα μαζικό και παροικημένο μοντέλο, που οδηγεί πολιτικά σε χωρισμό και απόλυση του τουριστική αγορά. Άρα, ουσιαστικά, ο τουρισμός είναι το σύνολο των εμπειριών που επισκέπτεται τον τόπο που επιλέγει να παραθερήσει. Η διαφοροποίηση λοιπόν του τουριστικού προϊόντος έγινε στο ρίγος των εμπειριών που έχει τη δυνατότητα να συλλέξει σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και υποδομές. Επομένως, η γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα πρέπει να αποτελούν μέρος της εμπειρίας του επισκέπτη. Υπάρχουν ωστόσο πολλές παραμέτροι που πρέπει να αναλυθούν προκειμένου να υιοθετηθούν και υπέρ της στρατηγικής. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρξει διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα και των προϊόντων του με τον τουρισμό, αν δεν διασφαλιστεί πρωτίστως η επάρκεια, αλλά και τα γνωστικότητα της εποχιακής αλυσίδας. Η σύνδεση λοιπόν του τουρισμού με την ελληνική γαστρονομία, τον πολιτισμό, την ελληνική παραγωγή, αφού ενισχύει την παραγωγή και αφετέρου αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν και την ταξιδιωτική εμπειρία, ενισχύοντας τα νέα νησιά ως τουριστικό προορισμό και ενδυναμώνοντας, απ' την άλλη, τους δεσμούς των επισκεπτών με τον τόπο το δικό μας. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γαστρονομικός τουρισμός ως μορφή εναλλακτικού τουρισμού και υποκατηγορία του πολιτισμικού τουρισμού έχει την ιδιότητα να απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα καταναλωτών τουριστών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κάθε τύπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα οι τουρίστες να επισκέπτονται τον ίδιο προορισμό για περισσότερες από μία φορές. Η ενίσχυση λοιπόν της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας είναι μόνο ορισμένες από τις θετικές επιδράσεις της ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού. Η σχετική μελέτη, μια μελέτη που εκπώνησε ουσιαστικά το Ινστιτούτο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αφού καταγράφει δεδομένα του εξωτερικού της Ελλάδας, προτείνει ουσιαστικά τρεις άκρους, στους οποίους πρέπει να κινηθούν οι δράσεις για την πιο αποτελεσματική διασύνδεση του αγροδιατροπικού τομέα, που είναι και το σημερινή έτσι, συζήτηση του φόρου, της γαστρονομίας αλλά και του τουρισμού. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μελέτης, θα πρέπει σαφής στρατηγικός σχεδιασμός και διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαίσιου διακυβέρνησης σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, με συγκεκριμένους στόχους και συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ενώ συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, σε branding και marketing και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως όλοι ξέρουμε, στο εξωτερικό, για παράδειγμα, οι στρατηγικές για τον γαστρονομικό τουρισμό συνδέονται άνετα με τις ευρύτερες στρατηγικές για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Ενώ οι επίσημοι οργανισμοί τουρισμού και εκάστοτε υπεύθυνες δομές διαχείρισης και πρόωθησης τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο ηγούνται συνήθως αυτών των σχεδίων. Σε ορισμένες χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Ουαλία, η Σκωτία και η Φινλανδία, υπάρχει ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Επίσης, σε αρκετές χώρες έγινε αποδεκτή μια αξιομνημόνευτη γαστρονομική εμπειρία με βάση την τοπικότητα, αθλητικότητα, ποιότητα, με παραδοσιακά και σύγχρονα τοπικά προϊόντα και δέσματα που καλωδημούν την αγορά ουσιαστικά προς βιωματικές και αθλητικές εμπειρίες και σε αποτελούν τους νέους ουσιαστικά πρεσβευτές των προορισμών. Αυτό λοιπόν και εκείνο που χρειάζονται είναι η ενίσχυση της συνεργατικής κουλτούρας, η αναδιαμόρφωση της τοπικής γαστρονομίας, με βιωματικές εμπειρίες, πρότυπες ή δημιουργικές συνταγές και εξειδικευμένα πακέτα διακοπών. Προσωπική παρατήρηση λοιπόν είναι ότι πλέον η ελληνική γαστρονομία δεν μπορεί να βασιστεί στην ελληνική σαλάτα του τζατζίκι, το μοσαρά και το σουβλάκι. Η φιλοξενία μπορεί να συνδυαστεί άψογα με την τοπική γαστρονομία. Το άλλο παράδειγμα είναι το ελληνικό προϊόν, το οποίο ουσιαστικά δίδεται σε περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις και εξοικονομικοί επενδύσεων ανά τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Και ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται, συνδέονται μόνο τοπικά προϊόντα στο μπουφέ και αποδεικνύει ουσιαστικά ότι κάλλιστα η φιλοξενία μπορεί να συνδυαστεί άψογα με την τοπική γαστρονομία. Και αν αυτό ενισχυθεί όπως προτείνεται, από επισκέψεις σε τοπικές αγορές, σε επισκέψιμους χώρους παραγωγής προϊόντων και δημιουργεί ουσιαστικά ένα κατάλληλο οδικό δίκτυο με σχετική σήμανση, τότε το αποτέλεσμα μπορεί πραγματικά να πιστοποιηθεί. Το βασικό οπότε είναι να αυξηθεί το εύρος και η ποικιλία των οδηγιών του γαστρονομικού ενδιαφέροντος, να ενισχυθούν οι εμπειρίες γύρω από ένα προϊόν, για παράδειγμα όπως είναι η δουλειά ή το κρασί, και κυρίως να αποκτηθεί ανανεωμένη ταυτότητα και να ενισχυθεί η αναγνωσιμότητα. Παράλληλα, η έμφαση πρέπει να παίρνει από την έμφαση στην ενδυνάμωση της προβολής, ηγετικό προορισμό, ώστε να κεφαλοποιηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την γαστρονομική προσφορά. Καταλήγοντας, η εκπάθμιση της ποιότητας των εμπειριών του γαστρονομικού ενδιαφέροντος θα επιτευχθεί μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών
και την ανάπτυξη νέων εξοχήτων. Η εκπαίδευση και η διαδίωμάτιση είναι ανάγκη, θεωρούμε και όχι επιλογή. Η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Νομίζω, έχει εντάξει την εκπόνηση τοπικού σύμβολου ποιότητας και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του 2021, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τη δημιουργία τοπικών ομάδων αυτοκτονίας, αναπαιδευτική ενότητα, προκειμένου να προσεγγιστούν τα σημεία που θέλουμε να στοχεύσουμε ουσιαστικά την καθίστρο, αλλά και να ενσωματωθεί ουσιαστικά σε ένα νέο πλαίσιο όλη η πληροφορία και η εξειδίκευση των στοιχείων για την περιφέρειά μας. Οπότε θεωρούμε ότι παράλληλα με την δημιουργία φορέων διαχείρισης προορισμού σε κάθε νησί και με το παρατηρητήριο τουρισμού, το οποίο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στο σχεδιασμό αυτού, όλο αυτό το πακέτο και ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, το οποίο θα δημιουργεί ένα ισχυρό σύνολο, ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο ουσιαστικά θα επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές και στα νησιά, και στην περιφέρειά μας, και ουσιαστικά θα μας αναδείξει μελλοντικά μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, θα φέρει την περιφέρεια Νομίζων ως έναν ηγετικό παίκτη στο σοβαρό το κομμάτι της προσφυγικής βιομηχανίας. Ωραία. Κύριε Αλεξάκη, πιστεύω και το Μάιο να μας αφήσουν να τα δώσουμε όλα αυτά στην έκθεση που θα κάνουμε την παρουσίαση της γαστρονομίας στη σύνδεση με τον τουρισμό, να έχουμε τη δυνατότητα να τα δώσουμε. Θέλετε να μας πείτε ένα τελευταίο ότι γίνεται με τις κρατήσεις σε σχέση με τον τουρισμό, για να πάμε... Βεβαίως. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω ξανά για την ευκαιρία που μας δίνετε. Πάντα οι κουμπίδες είναι φιλόξενοι προς την περιφέρειά μας. Όντως είναι μια δύσκολη σεζόν. Νομίζω ότι όσοι είχαμε μια συγκατημένη αισιοδοξία, διότι εκεί πέραμε την αισιοδοξία όπως είχαν αρκετοί ανθρώποι του κλάδου, δυστυχώς απαγιστευόμαστε. Μιλάγα και εγώ, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είμαστε λίγο συγκατημένοι, γιατί το πρόβλημα το οποίο έφερε η αλλαγή, οι τεράστιες αλλαγές που ήρθαν στο τουριστικό κλάδο μέσα από τον COVID, θα ήταν δύσκολο να εξελιχθούν για την σεζόν που θα έρθει, η δεύτερη ουσιαστικά πολιτική περίοδο. Αυτό φαίνεται και μέσα από τις συζητήσεις που έχουμε εμείς ως άμεσα εμπλεκόμενο τουρισμό και από το επιχειρηματικό μας κομμάτι με τις μεγάλες tour operators, αλλά και από τις κρατήσεις όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Οι κρατήσεις είναι σαφώς αυτή την περίοδο παγωμένες, είναι πολύ μικρή και χαμηλή ροή σε σχέση με την περσινή περίοδο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η σεζόν θα πάει στράπη. Υπάρχει μια αναμονή, θα έλεγα, ουσιαστικά. Άρα, αν εξαιρέσουμε τα βάουτσερ και τις κρατήσεις περσινές, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στην περσινή σεζόν, δεν υπάρχει ροή περσινή. Θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά και ξεπεραστεί το πρόβλημα με τις εταιρείες των φαρμάκων, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φέρουν τον αριθμό των εμβολίων που αναμέναμε σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της κάθε χώρας, από τις οποίες η χώρα μας προσμένει να τους καλωσορίσουμε ως τουριστικούς επισκέπτες και πραγματικά ξεπεραστεί αυτό το εμβόλιο. Νομίζω ότι τουλάχιστον στο τρίτο τρίμηνο της φετινής σεζόν τα πράγματα θα είναι ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο νομίζω ότι ήταν αρκετά καλό. Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει ένα πόρο από όλους τους τουριστικούς επιχειρήτες, οι οποίοι αναμένουν όλοι να δουν τι μένει γενέστερα με το εμβόλιο. Βέβαια, απ' την άλλη, όσον αφορά τα καταλήμματα, πρέπει να πούμε ότι αρκετά καταλήμματα, ξενοδοχεία ή εργαζόμενα, και ακόμα καλύτερα οι βίλες και τα αυτόνομα σπίτια, τα οποία είχαν μια καλή σεζόν περσινή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να είναι η ίδια με την περσινή περίοδο σε επίπεδο καταλήμματων, γιατί φέτος νομίζω ότι αν όχι όλες οι περισσότερες επιχειρήσεις θα ανοίξουν από νωρίς μια στιγμή με δεύτερη σεζόν. Οπότε θα υπάρχει μια διασπορά ουσιαστικά των επισκεπτών, οι οποίοι θεωρώ ότι ήταν λίγο μεγαλύτερη από την περσινή. Αυτό που θέλω να πω είναι επικοινωνώ με αυτό, κύριε Γραφίστο, είναι ότι για πολύ συχνά το έχω ξαναπεί μαζί. Νομίζω ότι το όπλο της χώρας μας και το εφόδιο μας για το μέλλον είναι η περσινή εμπειρία, στην οποία πραγματικά κρατήσαμε ψηλά την σημαία του τουρισμού ως προορισμός. Άρα η εμπειρία
και της χώρας σε επίπεδο τουριστικής μηχανίας, αλλά και φυσικά της επιχείρησης και του επιχειρηματικού κόσμου του σύνολό του, οι οποίοι πραγματικά σταθήκαμε αντάξει, νομίζω, των περιστάσεων, βγάζοντας εις πέρας μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή, είναι το εφόδιο μας και η δύναμή μας για την τρίτη σεζόν και τις επόμενες που σαφώς θεωρώ ότι δεν θα πάρει χρόνο για να ξαναγυρίζουμε σε εποχές πριν τον κορονοϊό. Ωραία. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Αυτό συνέχεια για την σύνδεση ουσιαστικά του τουριστική, της τουριστικής ευρωμηχανίας και τον τομέα στον συνάδελφο Δημητρίου Δημήτρη και ο πρόεδρος της Ευρωδοτικής, ο οποίος στην ουσία είναι κάτι το οποίο ετοιμάσαμε παρέα και συνδέονται τα δύο μέρη όσον αφορά την περιφέρεια των νήσων. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της περιφέρειάς μας για την πρόσκληση και να είστε καλά και να είμαστε πάντα κοντά σας σε οτιδήποτε έχετε στην ουσία. Τα χαιρετίσματα στην περιφέρεια και από εμάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά.